κοινωνία μας θρηνεί δύο ανθρώπους, κύριε Χατζηνικολάου. Οι οικογένειές τους είναι σε ένα βαρύ πένθος. Η κοινωνία όμως, και αυτό το έδειξαν και οι οικογένειες, πρέπει να κινηθεί ενωμένα. Και αυτή η κοινωνία, που έχω τη τιμή να εκπροσωπώ, έχει δείξει πολλές φορές στο βάθος της ιστορίας ότι βρίσκει εκείνη τη δύναμη η οποία χρειάζεται με γερές βάσεις, με θεμέλια βαθιά στην ιστορία και στον πολιτισμό, ενωμένα να ξεπερνά τις δυσκολίες και να βγαίνει πάλι στο ξέφωτο. Πιστεύω ακάθαρα. Φοβάστε ότι μπορεί να εξελιχθεί αυτή η υπόθεση σε βεντέτα και να ανοίξει ένας κύκλος αίματος που να ταλαιπωρήσει τα ανόγια για καιρό? Κύριε Χατζηνικολάου, όλη η ενέργειά μας πρέπει να επικεντρωθεί σε αυτό το σκοπό, στο να μην έχουμε αυτή την εξέλιξη. Ξέρετε, στο συμβάν, αυτό το συμβάν εμπλέκονται δύο μεγάλες οικογένειες των Ανογείων. Δύο οικογένειες οι οποίες έχουν προσφέρει πολλά στην ιστορία και του τόπου εδώ, των Ανογείων και της Κρήτης και της Ελλάδος, έτσι. Αλλά έχουν προσφέρει και προσφέρουν και συνεχίζουν να προσφέρουν πάρα πολλά και στο πολιτιστικό στερέο. Άρα λοιπόν η ευθύνη μας πολλαπλασιάζεται στο να καταφέρουμε να διακρίνουμε τις παθογένειες και να μπορέσουμε ενωμένοι να βγούμε στο ξέφο. Αυτή η ιστορία με τα όπλα, πού θα πάει? Δεν πρέπει κάπου να μπει μια τελεία? Δεν πρέπει κάπου να σταματήσει η οπλοκατοχή και η οπλοχρησία στο νησί? Εδώ έχει ξεφύγει το πράγμα σε αρκετές περιπτώσεις. Γιατί συμφωνώ, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Και οποιαδήποτε ενέργεια πάνω σε αυτό από την πολιτεία θα μας βρει σε παραστάτες και αρρωγούς. Και ελπίζουμε, αν θέλετε, αυτό να βγει ως αποτέλεσμα του συγκεκριμένου περιστατικού. Πολλά περιστατικά στην Κρήτη, πολλά περιστατικά και στην Ελλάδα. Ας αποτελέσει αφετηρία λοιπόν, ώστε να πούμε και εμείς ότι κάτι κάναμε. Βέβαια, όσες έγιναν μέχρι τώρα, κύριε Δήμαρχε, δεν τελεσφόρησαν όσες προσπάθειες έγιναν. Κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι εκατοστάρι αυτό που έχουμε να διανύσουμε, είναι μαραθώνιος. Και πιστεύω ότι και με τη βοήθεια ανθρώπων που μπορούν να κατανοήσουν την κατάσταση, γιατί να υπάρχει αυτή η οπλοφορία και η οπλοκατοχή στην Κρήτη, στην Ελλάδα, πιστεύω ότι θα δώσουν αυτές τις κατάλληλες συμβουλές ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια άλλη διαδικασία. Μια άλλη διαδικασία που δεν θα αποτελέσει και αυτή μια αρχή χωρίς να μπει τελεία σε αυτό το βάρβαρο όπως χαρακτηρίσατε πριν έρθει.